Την ιστορική σούσα κατέλαβε το Αζερμπαϊτζάν, πράγμα που επιβεβαιώθηκε και διαστόματος του Προέδρου του, Ιλχά Μαλίγεφ. Πλέον, οι αζερικές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από τουρκικά ντρόνς και πακιστανικές ειδικέ δυνάμεις, βομβαρδίζουν από τη σούσα το Στεπανεκέρτ, την πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ ή Αρτσάχ κατά τους Αρμένιους, που βρίσκεται μία ανάσα μακριά. Από την πλευρά τη, η Αρμενία διαψεύδει του ισχυρισμού του Αζέρου ηγέτη και υποστηρίζει ότι οι μάχε εξακολουθούν να μένονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι εικόνε πάντω που βγαίνουν στη δημοσιότητα δείχνουν του Αρμένου να προσπαθούν πλέον να διαφύγουν από το Στεπανεκέρτ με κάθε μέσο φοβούμενη την τελική επίθεση. Η κατάληψη τη πόλη είναι ένα κατόρθωτο απατηλό όνειρο για το Αζερβαϊτζάν. Παρά τι βαριέ απώλειε, η πόλη αντιστέκεται στα πλήγματα του αντιπάλου, σχολίασε μέσω Twitter η εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Αμήνη τη Αρμενία, Σουσάν Στεπανιάν. Ο Αλίγεφ απευθύνθηκε στου πολίτε τη χώρα του με τηλεοπτικό διάγγελμα λέγοντα. Με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια και χαρά σας ενημερώνω ότι η πόλη Σούσα απελευθερώθηκε και συμπλήρωσε. Η 8η Νοεμβρίου θα γραφτεί στην ιστορία του Αζερικού λαού ως η ημέρα που επιστρέψαμε στη Σούσα. Την επικράτηση των Αζέρων στη Σούσα επιβεβαίωσε με δήλωσή του και ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν αποκαλώντας τον Αλίγεφ αδελφό του είπε χαρακτηριστικά «Θεού θέλοντος πλησιάζουμε στη νίκη. Μακάρι ο Θεό να του βοηθήσει. Έστιση πάντω προκαλεί και η ανάρτηση τη τέο Ευρωβουλευτού τη Κύπρου, η οποία σε tweet τη αναφέρει. Αν ο Ερντογάν καταλάβει το Αρτσάχ, ο επόμενο στόχο θα είναι η Κύπρο. Και κανεί δεν θα βγάλει άχνα. Ούτε καν η δική μα αρχόντι. Άλλωστε, ετέρα έχουμε πολλά συστά αρώματα μέσα και του έκφυλου έρωτά το να του αποκοιμίζουν. Η αλήθεια είναι πως ούτε η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά ούτε τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλουν να παρουσιάζονται ειδήσει σχετικά με το μέτωπο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, διότι η αζεροαρμενική σύγκρουση παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την ελληνοτουρκική.